Χανιώτισσες και χανιώτες, πολίτες της Κρήτης, γεια σας. Στις τρεις κάλπες του Μάη, εμείς ζητάμε μία νίκη. Τη νίκη του ελληνικού λαού, της ελληνικής κοινωνίας, ενάντια στο φόβο, στη βία, στα μνημόνια, στον νεοφιλελευθερισμό. Και επειδή μας λένε ότι κομματικοποιούμε, λέει, τις εκλογές, εμείς τους θέτουμε ανάστροφα το ερώτημα. Μπορεί το κυρίαρχο θέμα στην ελληνική κοινωνία να μην τίθεται στην κοντινότερη στον πολίτη εξουσία, την τοπική αυτοδιοίκηση? Εμείς λέμε όχι και το έχουμε καταφέρει. Αυτή τη στιγμή θα συζητηθεί, είτε το θέλουν είτε όχι, και την επόμενη μέρα στις κάλπες θα κρίνει ο κόσμος με βάση και αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύβεται. Η ριζοσπαστική συνεργασία Κρήτης στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε, δεν κρυβόμαστε και έχουμε δίκιο. Κάποιοι άλλοι από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, που σωστά είπε ο υποψήφιος δήμαρχός μας ότι είναι ακομμάτιστοι μέχρι τις εκλογές, αλλά το βράδυ αν κερδίσουν στην τηλεόραση όλα τα χρωματίζουν, δεν θέλουν και λένε ότι είναι ανεξάρτητοι και κρύβονται. Λοιπόν, εμείς έχουμε δίκιο που δεν κρυβόμαστε, δεν ντρεπόμαστε για το κόμμα μας και για αυτά που έχει κάνει, αλλά και αυτοί έχουν δίκιο που ντρέπονται, γιατί τα κόμματά τους έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει ενάντια στον ελληνικό λαό. Εξάλλου, ο νυν περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, και δεν είναι τίποτα προσωπικό μαζί του, ήταν όχι μόνο ως βουλευτής αυτός που ψήφισε το μνημόνιο με δύο χέρια, αλλά και ως υφυπουργός ανάπτυξης το εφάρμοσε, και ως περιφερειάρχης Κρήτης κανείς δεν μπορεί να πει, όποιος πει θα πέσει φωτιά να τον κάψει, ενάντια στο μνημόνιο δεν είπε ποτέ τίποτα. Ποτέ δεν είπε τίποτα και δεν έκανε τίποτα. Ο άλλος, ο έτερος, εντός ή εκτός εισαγωγικών αντίπαλος, ο προτινόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, παλιός διορισμένος περιφερειάρχης, γενικός γραμματέας της περιφέρειας Κρήτης, μακρύ χέρι της κυβέρνησης για αρκετά χρόνια στην Κρήτη, εξακολουθεί να είναι διορισμένος γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος που από τα χέρια του και από το Υπουργείο που υπηρετεί περνούν και οι υποθέσεις για τα φαρμακεία και για τα ταξί και για το γάλα και τους κτηνοτρόφους και τόσα άλλα, αλλά είναι ανεξάρτητος. Όλοι είναι ανεξάρτητοι σήμερα. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από τη μνημονιακή νεοφιλελεύθερη λογική που περνούν, κατάφεραν με αυτήν και με άλλα, με την αντίληψη που έχουν για την αυτοδιοίκηση, να κάνουν την περιφέρεια Κρήτης μια ατέλειωτη γραφειοκρατία, παρακολούθημα, συνάρτημα και εξάρτημα της κεντρικής κυβέρνησης και των μνημονίων, και όχι αυτοδιοίκηση, αλλά ετεροδιοίκηση, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Μανώλης ο Γλέζος, ο αιώνιος έφηβος. Ο πρώτος μας στόχος, λοιπόν, έχει τεθεί, είναι σε εξέλιξη και ευαίνει επιτυχώς προς την ολοκλήρωσή του. Τέθηκε το πρόταγμα της κοινωνίας, το θέμα των μνημονίων, τέθηκαν και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που ταλανίζουν σήμερα την καθημαγμένη κυριολεκτικά ελληνική κοινωνία. Και στον πρώτο βαθμό και στο δεύτερο βαθμό, αλλά και στις ευρωεκλογές, αυτό το πράγμα θα διαπερνά και ώστε να φτάσουμε στις εκλογές θα διαπεράσει και θα καθορίσει τα πράγματα στον μεγαλύτερο βαθμό. Δεν τους χαρίζουμε όμως ούτε τα αυτοδιοικητικά ούτε τα περιφερειακά θέματα στα οποία έχουν αποτύχει. Τι έκανε η διοίκηση της περιφέρειας? Θα πω ότι και οι παλιότερες ιδιορισμένες, αλλά και τούτες οι αιρετές που δεν ανταποκρίθηκαν και δεν τίμησαν την ψήφο του ελληνικού λαού, του κρητικού λαού που τους ψήφισε, έκαναν το εξής. Σχεδόν παντού έκαναν ό,τι δεν έπρεπε. Και εκεί που δεν έπρεπε να κάνουν κάτι, έκαναν το αντίθετο. Κι όμως, θα πω μια κουβέντα, ότι η χώρα μας, αν οι υπόλοιπες χώρες έχουν μια φορά ανάγκη την αυτοδιοίκηση, η Ελλάδα την έχει δύο φορές. Γιατί? Γιατί είναι μια χώρα που είναι νησιωτική, η νησιωτικότερη χώρα της Ευρώπης, άρα έχει ιδιομορφίες σε κάθε νησί και δεν μπορεί να έχει μία ανάπτυξη, μία ταχύτητα παντού, αλλά πρέπει να αξιοποιεί, δεν λέω να εκμεταλλεύεται, τις ιδιαιτερότητες, και πρέπει
να το κάνει αυτό μέσα από την αυτοδιοίκηση, την κοντινότερη στον πολίτη εξουσία. Και το δεύτερο, γιατί είμαστε σε μια χώρα που είναι όχι πια σε οικονομική κρίση, αλλά σε ανθρωπιστική κρίση και χρειάζεται από πιο κοντά, από πιο χαμηλά μέσα στην κοινωνία και από πάνω με μια άλλη κυβέρνηση να συναντηθούν αυτά τα δύο πράγματα για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα μνημόνια και την ανθρωπιστική κρίση. Η Κρήτη όμως έχει τρεις φορές ανάγκη την αυτοδιοίκηση. Για τους δύο που προανέφερα και για άλλον ένα. Γιατί έχει μια καταπληκτική θέση, ενώνει τρεις υπήρους και τρεις πολιτισμούς και έχει, εκτός από την ιδιαίτερη ομορφιά και τις δυνατότητες που έχει, ένα φοβερό συγκριτικό πλεονέκτημα, τους ανθρώπους που συναποτελούν την κοινωνία και που έχουν μια αστήρευτη δύναμη που πρέπει να αξιοποιηθεί. Η κριτική μας, για να είμαι σύντομος, θα τη συνοψίσω στο τι έχουν κάνει, λέγοντας ότι διαχειρίστηκαν την περιφέρεια με έναν τρόπο που καταρχήν δείχνει ότι η αντίληψή τους για την αυτοδιοίκηση είναι λάθος. Το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι το πρόγραμμα το δικό τους δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά είναι ένα γραφειοκρατικό παρακολούθημα της κεντρικής κυβέρνησης του νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων τώρα τελευταία. Όχι ότι πριν ήταν πιο επιτυχημένο. Το δικό μας πρόγραμμα για την Κρήτη, που θα το πάρετε, το έχετε στα χέρια σας, απαντά στην Κρήτη, στην κοινωνία, στον άνθρωπο. Τι δεν έχουν πετύχει? Το πρώτο και το κυριότερο, δεν έχουν πετύχει όλα αυτά τα χρόνια, οι διορισμένοι και ο τελευταίος ο αιρετός, δεν έχουν πετύχει να έχουν τουλάχιστον ένα σχέδιο, δεν λέω την εφαρμογή και να είναι και προχωρημένη, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Κρήτη. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουν καν μιλήσει και δεν έχουν ένα σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, που για την Κρήτη είναι η βάση της ανάπτυξης. Το τρίτο είναι ότι για την μεταποίηση δεν έχουν κάνει τίποτα και για τον τουρισμό και τον πολιτισμό είναι πολύ πίσω, χαρακτηριστικά πίσω. Θα πω εδώ στον πειρασμό, θα μπω στον πειρασμό να πω ένα παράδειγμα. Είναι ντροπή για την Κρήτη που έχει τέτοια διοίκηση στην περιφέρειά της, που έχει καταφέρει η Κνωσός, το ανάκτορο της Κνωσού, αυτό το μνημείο που όλοι είμαστε υπερήφανοι, να μην είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο των μνημείων της ανθρωπότητας της UNESCO και να έχει δίκιο η UNESCO γι' αυτό. Και το δεύτερο, για να μην πω στα υπόλοιπα 15 που έχουμε σημειολογήσει, ότι το Μουσείο του Ηρακλείου, το δεύτερο σε σπουδαιότητα και επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, ήταν κλειστό 6 χρόνια και τώρα που ισχυρίζονται ότι έχει ανοίξει, είναι ανοιχτό κατά τα 6-25, 6 αίθουσες από τις 25 μόνο είναι ανοιχτές και υπερηφανεύονται γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να τους κάνουμε εμείς κριτική. Για τη διαχείριση απορριμμάτων έχουν ένα σχέδιο που ήταν χείριστο, το αλλάξανε με τις δικές μας πιέσεις, δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα και φοβούμαστε πολύ ότι δεν θα εφαρμοστεί όπως έχουμε καταφέρει με αγώνα από την προηγούμενη τετραετία να τους έχουμε επιβάλει να έχουν βάλει στο χαρτί όμως. Το ενεργειακό είναι άλυτο, η ΑΠΕ και η ΒΑΠΕ είναι, αντί να είναι ευτυχία, είναι κατάρα έτσι όπως πάει, και τα έργα τα μεγάλα, ο βόρειος οδικός άξονας, οι κάθετοι συνδετήριοι, αλλά και η στρατηγική για τις πύλες εισόδου σε ένα νησί που έχει προτεραιότητες τον τουρισμό και άλλα πράγματα, δεν έχει καν, δεν υπάρχει δηλαδή στρατηγική για τις πύλες εισόδου. Έχουμε έλλειψη εργαλείων, εκτός από τη χωροταξία που ό,τι έχει γίνει είναι λάθος και υπολείπονται πολλά. Έχουμε το κτηματολόγιο που λείπει και θα επιμείνω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στον πολιτισμό. Έχουμε μία κυβέρνηση στην περιφέρεια της Κρήτης που δεν αξίζει στην κοινωνία της. Ζητάμε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουμε. Ζητάμε με ένα ψηφοδέλτιο που έχει μέσα ανθρώπους που το πρώτο χαρακτηριστικό που τους διακρίνει είναι τα καθαρά χέρια, το δεύτερο είναι η καθαρή ματιά και η αναγνωρισιμότητα μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες, που έχει πλήρη συνέστηση της ευθύνης ότι είμαστε η τελευταία ελπίδα, η δύναμη της σύστατης καταφυγής. Ζητάμε με αυτά την κυβέρνηση στην περιφέρεια της Κρήτης για να αλλάξουμε το θεσμό, την κοινωνία και το νησί. Στους βασικούς δήμους και στις ευρωεκλογές
με τα ίδια προσόντα, με τις ίδιες δυνατότητες, πιστεύω ότι θα είμαστε νικητές. Για να κάνουμε πράξη το σύνθημα που σας είπα στην αρχή, στις τρεις κάλπες θέλουμε μία νίκη του ελληνικού λαού, μία νίκη του κρητικού λαού, που με την απόψινή συγκέντρωση, που όλοι μου λέγανε ότι είναι μεγαλύτερη από εκείνη των εκλογών του 12, κάτι σημαίνει. Ένα μήνυμα έρχεται από τα Χανιά, ένα μήνυμα ξεκινάει από την Κρήτη, ένα μήνυμα θα φτάσει ως την άκρη, στο πιο βόρειο σημείο της Ελλάδας, και δεν θα μείνει, δεν θα περιοριστεί εκεί, θα πάει παραπέρα, θα είναι το μήνυμα που θα ξεσηκώσει την Ευρώπη, θα είναι το φάντασμα που θα πλανιέται για πολύ καιρό πάνω από την Ευρώπη. Με τη συμμετοχή σας, με τη συμμετοχή σας, θα πετύχουμε την ανατροπή και στις εκλογές. Με τη συμμετοχή σας θα πετύχουμε την νίκη και μετά τις εκλογές, την αλλαγή στην κοινωνία, και σας ζητώ ο δεύτερος σταθμός, ο δεύτερος στόχος να είναι μικρή αποχή, μεγάλη συμμετοχή, γιατί όσο περισσότερος κόσμος πάει στην κάλπη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η νίκη μας, που θα είναι νίκη του ελληνικού λαού, του κρητικού λαού, θα είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να κατακτήσουμε και την περιφέρεια Κρήτης. Ανοίγουμε δρόμους για την ανατροπή. Μαζί χτίζουμε το μέλλον της Κρήτης. Χανιώτισες, χανιώτες, πολίτες της Κρήτης, το πρώτο όμως ραντεβού θα είναι την επόμενη Κυριακή για τα χημικά στα Σφακιά, και δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν αυτά τα σχέδια που άλλοι λαοί που είχαν πιέσει τις κυβερνήσεις τους, και οι κυβερνήσεις τους ήταν πιο ευαίσθητες και πιο υπεύθυνες, απέτρεψαν το συγκεκριμένο. Εγώ θα τελειώσω εδώ και θα πω ότι το επόμενο βήμα είναι μέχρι την πρώτη κάλπη, την πρώτη Κυριακή. Το δεύτερο θα είναι στην δεύτερη Κυριακή, όπου θα κλείσουμε την πανελλαδική προεκλογική εκστρατεία στην Κρήτη, και αυτό κάτι σημαίνει, ότι δίδεται δηλαδή μεγάλη σημασία στην Κρήτη. Από εδώ ξεκινάμε και δεν θα τελειώσουμε, όπως είπα, ούτε στα βόρεια σύνορα της χώρας, αλλά θα πάμε και στην Ευρώπη με το ίδιο μήνυμα. Και τελειώνοντας, να πω ότι έχουμε την τιμή και να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, στον Αλέξη τον Τσίπρα.